Πάμε λίγο να δούμε στις συντάξεις. Ποιοι γλιτώνουν τα 57 και τα 62 με κάποια ένσημα που μπορεί να έχουν στο νέο ΑΕ, ΕΤΑ και στον ΟΓΑ. Πολύ σωστά. Να μιλήσουμε πρώτα για το ΕΤΑ. Υπάρχει η κατηγορία των γυναικών που είχαν 25 ετία μέχρι 31 Δεκάτου του 10. Διατηρούν κάποιο ευνοϊκό ηλικιακό όριο υπό την προϋπόθεση ότι είχαν την αντίστοιχη ηλικία, δηλαδή το όριο ηλικίας των 60 ετών, μέχρι τις 18-8 του 15. Mm-hmm. Αν αυτό το ηλικιακό όριο δεν υπάρχει στην ημερομηνία αυτή, μέχρι 18-8 του 15, τότε βαίνει αυξανόμενο το ηλικιακό όριο, για παράδειγμα, για μια γυναίκα που κλείνει τα 60 το 2016, θα μπορούσε να πάρει πλήρη σύνταξη στα 61,9, δηλαδή της έχει προσθέσει ένα χρόνο για 9 mm-hmm. μήνες. Βεβαίως είναι πριν τα 62, ωστόσο είναι πολύ κοντινό στα 62. Όμως ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι πολύ λιγότερος. Αφής δηλαδή υπάρχει η 25 ετία μέχρι 31 Δεκάτου του 10, ή για το ΤΣΜΕΔΕ, ή εφόσον υπάρχουν 21 μισό χρόνια για το ΤΣΑΙ μέχρι 31 Δεκάτου του 10, ισχύουν αυτά τα ηλικιακά. Επίσης το ΕΤΑ υπάρχει η δυνατότητα για τις γυναίκες να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερο ηλικιακό όριο εφόσον έχουν την 35 ετία το 2011 ή το 2012 με πλασματικούς χρόνους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 58ο ή το 59ο, ανάλογα με το αν μιλάμε για κατοχήρωση του 11 ή του 12, πριν τις 18-8 του 15. Αφήστε το 58ο ή το 59ο αντίστοιχα συμπληρώνονται μετά την ημερομηνία αυτή, έχουμε αύξηση του ορίου ηλικίας, δηλαδή για τα 58, αν κάποιος συμπληρώσει τα 58 το 2016, το ηλικιακό όριο που ισχύει πια είναι 59 και ούτω καθεξής βαίνει αυξανόμενο. Το αντίστοιχο ισχύει για το 59. Το ένατο. Μετά, η τρίτη κατηγορία είναι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕ και του ΕΤΑ άντρες, οι οποίοι μπορούν να κατοχυρώσουν το 60 υπό την προϋπόθεση πάλι ότι συμπληρώνουν τα 60 μέχρι 18-8 του 15, γιατί αλλιώς έχουμε πάλι την αύξηση κατά τρεις μήνες του ηλικιακού ορίου. Και αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι πάλι έχουν την 35 ετία το 2011 ή το 2012. Mm-hmm. Η άλλη διάταξη είναι οι μητέρες του Ταμείου Νομικών, πάλι για το ΕΤΑ μιλάμε, όπου υπάρχουν τα 21 μισό χρόνια ασφάλισης μέχρι 31 Δεκάτου του 10 και πρέπει εκεί να υπάρχει ανηλικότητα και τα όρια ηλικίες που κατοχυρώνουν είναι 50, 55 και 58 αντίστοιχα ανάλογα με το έτος το οποίο συμπληρώνεται αυτό 10, 11 ή 12. Γίνεται αντιληπτό βέβαια ότι αν μια γυναίκα πιάνει το αντίστοιχο ηλικιακό όριο 50, 55 και 58 σε επόμενο από τις 18-8 του 15 χρονικό σημείο, υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στο ηλικιακό όριο. Ξεκινάμε από ένα χρόνο και 9 μήνες και βαίνει αυξανόμενο. Και οι μητέρες του ταμείου του ΤΑΜΠΗ, εφόσον μπορούν να βγουν πριν τα 67, εφόσον υπήρχε 25 ετία ως 31 Δεκάτου του 12 το αργότερο, μάλιστα, και αντίστοιχα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55 έως και τα 58 με πλήρη σύνταξη, πάλι βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι έχουν το αντίστοιχο ηλικιακό μέχρι 18-8 του 15.